σημερινό Ευαγγέλιο, αδελφοί, μας διδάσκει 2-3 πράγματα τα οποία είναι πολύ καλά να τα θυμούμαστε. Ένας νομοδιδάσκαλος, λέει το Ευαγγέλιο, θέλοντας να πειράξει τον Ιησού, τον ρώτησε διάφορα πραγματάκια. Ανάμεσα σε αυτά ήταν τι πρέπει να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή. Και εκείνος το απάντησε τι γράφεις, τι υπάρχει στις γραφές. Και το απάντησε σωστά, να αγαπήσεις τον Θεό με την καρδιά σου, με την ψυχή σου, με τη διάνοιά σου, βλέπετε επίπεδα. Αγαπάμε τον Θεό, ο Θεός, καρδιακός Θεός. Πάμε στο θέμα της ψυχής, πνεύμα, ψυχή. Μετά με τη δύναμή σου. Αυτή τη δύναμη την οποία μπορείς να την καταναλώσεις και αλλού. Είναι επίπεδα αυτά. Μετά λέει με την διάνοιά σου. Έχεις δύναμη αλλά έχεις και διάνοια. Έτσι άλλο επίπεδο η διάνοια. Η ικανότητά σου, η ικανότητά σου, η διάνοιά μας είναι γιατί ο καθένας μας έχει διαφορετικό νου. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Και τον πλησίον σου ως εαυτόν. Και τον πλησίον σου ως εαυτόν. Εδώ βρίσκεται και η μεγαλύτερη παγίδα. Τα άλλα θα μπορούσε κανείς, επειδή έχουν σχέση με τον εαυτόν του, μπορεί να τα τακτοποιήσει κατά κάποιο τρόπο ή να τα πιστέψει ότι μπορεί να είναι έτσι. Αλλά εδώ λέει κάτι σημαντικό. Μπορείς να αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως τον εαυτόν σου. Το θέμα μας είναι γιατί είναι παγίδα. Διότι περισσότερο από εμάς δεν αγαπούμε τον εαυτό μας. Δεν γνωρίζουμε ποιος είναι. Βλέπετε δουλεύει κάποιος με ένα τέτοιο τρόπο και εξοντώνει τον εαυτό του. Σας πάω στο απλούστερο. Τον εξοντώνει τον εαυτό του στο όνομα των υποτιθέμενων ανέσεων. Έτσι. Τι θέλει ένας άνθρωπος? Βασικά πράγματα. Δεν θέλει βασικά. Θέλει να κάνει την υπέρβαση στον εαυτό του. Να είναι και έτσι, να είναι και έτσι, να είναι και έτσι, να είναι και έτσι. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε και καταλαβαίνουμε ότι εδώ είναι η μεγάλη παγίδα. Η παγίδα να αγαπήσεις τον εαυτό σου στον πλησίον. Αν δεν αγαπήσεις τον εαυτό σου, αν δεν κατανοήσεις εσένα, αν δεν εμβαθύνεις σε εσένα, πώς θα ξεχυλήσει, ποιος μπορεί να δώσει νερό όταν δεν έχει, ποιος μπορεί να κάνει κάτι ενώ ο ίδιος είναι άδειος. Έχεις χρήματα, μπορείς να έχεις ελεημοσύνη. Δεν έχεις χρήματα, μπορείς να έχεις ελεημοσύνη. Με την καλοσύνη σου, με μια ευγενική ματιά. Βλέπετε, δεν είναι μόνο το χρήμα, είναι πολλαπλά πράγματα, αλλά πρωτίστως, για να έχεις μια ευγενική ματιά πρέπει να την έχεις κατακτήσει. Δεν κατακτείται να είσαι όμορφη, είσαι νέα, είσαι όμορφος και δέχεσαι ευγενικές ματιές και όσο περνάνε καταλήγεις στον παλιόγερο, στην παλιόγρια. Έλα μωρέ, καταλήγεις. Προσέχετε, κι αν έχεις καλά παιδιά να σε αγκαλιάσουν ως πρόσωπο. Γι' αυτό λοιπόν εδώ θα πρέπει να θυμόμαστε, δεν θα μακρηγορήσω αυτό το μικρό, ότι είναι αναγκαίο να κατανοήσουμε. Δίνεις όλα τα παιδιά σου. Τα δίνεις όλα και τώρα λες ότι δεν μ' ακούει, δεν μου κάνει, με παιδεύει, δεν είναι. Γιατί τα έκανες όλα αυτά? Εσύ τι έδωσες στα παιδιά σου, ότι μπορούσα το καλύτερο? Μήπως δεν έπρεπε? Μήπως έπρεπε να έχεις τάξη, να έχεις τα όρια σου? Μήπως πρέπει ή στο σύντροφό σου, γιατί τα δίνεις όλα στο σύντροφο και λες εγώ έχω αγάπη ατέλειωτη και μετά μένεις χωρίς τίποτα μέσα σου και λες τι κάνω τώρα, γιατί άλλο όταν είσαι 20, άλλο όταν είσαι 30, ισχύς εδώ. Ισχύς και η διάνοια.
άλλοι ισχύει στα 20, άλλοι στα 30, άλλοι στα 40, άλλοι στα 50. Έτσι. Πότε αυτή την ισχύ θα την έχεις κατά κάποιο τρόπο σταθερά, το λέει παραπάνω. Όταν αρχίσεις να αγαπάς τον Κύριο, γιατί ο Κύριος δεν βρίσκεται μακριά από σένα, δεν βρίσκεται στον ουρανό. Εμείς τον βάλαμε να κάνει το UFO. Βρίσκεται μέσα στην καρδιά μας. Αν θέλουμε να λατρέψουμε έναν Θεό, τον λατρεύουμε στην καρδιά μας. Εκεί είναι. Άρα λοιπόν αρχίζεις να αγαπάς. Από το πρώτο μιλάει για το τελευταίο. Το πρώτο δηλώνει ότι να αγαπήσεις το Θεό. Πού είναι ο Θεός? Μέσα. Πού στον ουρανό? Πού ζεις στην καρδιά σου, καρδιακός Θεός? Λοιπόν αρχίζεις να λειτουργείς τον εαυτό σου. Αλλά δυστυχώς όλοι οι άνθρωποι δεν το κάνουμε. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αγάπησες, προσέφερες, έκανες και άλλο. Δεν μπορεί να σε αγκαλιάσει ούτε με τον ίδιο τρόπο. Και εμείς που λέμε καμιά φορά ότι τα παιδιά μας δεν μας αγκαλιάζουν, γιατί εμείς αγκαλιάσαμε τους γονείς μας. Να το δούμε κι άλλο. Άρα ο καθένας δεν μαθαίνει το πρωταρχικό. Δεν βάζει μέσα του την ενθεώ κατάσταση να αρχίζει να λειτουργεί. Οπότε αρχίζουν τα προβλήματα σε όλα τα επίπεδα. Και να θυμάστε ότι όλα αυτά, όλο το Ευαγγέλιο έχει να κάνει με τον άνθρωπο και την εσωτερική του ποιότητα. Ανεβάζουμε την εσωτερική ποιότητα για να φτάσουμε σε ένα επίπεδο μεγαλυτέρας, αν θέλετε, κατανοήσεως και λειτουργικότητας της ζωής και να δούμε τη ζωή με έναν θετικό, όμορφο. Να δούμε αυτό το πέρασμα ζωής ως πολύ, πολύ λειτουργικό και πολύ όμορφο. Ότι ήρθαμε, ήταν ευλογία. Δεν ήρθαμε για να είμαστε σε δουλεία. Βλέπετε, διαβάζουμε τις εποχές τις παράξενες ή βλέπουμε πολέμους οι οποίοι είναι για ποιο, είναι γιατί. Γιατί αυτό, γιατί εκείνο, γιατί κάναν οι άνθρωποι, γιατί μπορούσαν και ζούσανε. Παράδειγμα, ο ελληνικός λαός ζούσε με τον τουρκικό. Έτσι, με δυσκολία, αλλά ζούσε. Ήρθαν οι άλλες δυνάμεις, τα κάνανε μαντάρα, ο ένας να φάει τον άλλον, ο ένας έτσι, ο άλλος αλλιώς. Αν δεν χωριστήκαμε, τα τρογόμαστε μεταξύ μας. Βλέπετε τι στην αρχή. Δεν υπάρχει το στοιχείο, αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Να αγαπήσεις τον πλησίον σου, δεν λέει ότι τον πλησίον σου αν είναι άσπρος, αν είναι μαύρος, αν είναι κίτρινος, αν είναι μπλε, αν είναι ψηλός, αν είναι κοντός. Το πλησίον σου λέει. Έτσι λοιπόν, αυτό εδώ συνοψίζει την μεγαλυτέρα, κατά τη γνώμη μου, διδασκαλία του Ιησού. Κατά την μεγαλυτέρα διδασκαλία. Εύχομαι να είμαστε σε θέση όλοι μας, να δημιουργούμε προϋποθέσεις, να αγκαλιάζουμε τον εαυτό μας με την αγάπη. Με όλο αυτό που μπορεί ο καθένας, αλήθεια, γιατί η αγάπη είναι πλέον ένας όρος που δεν κατανοεί κανένας. Έτσι. Αφού θέλεις εσύ υγεία, δώσε υγεία. Θες κατανόηση, δώσε κατανόηση. Θες αγκαλιά, δώσε αγκαλιά. Πώς ζητάς μόνο να λάβεις? Έτσι λοιπόν, ένα σημαντικό κομμάτι του Ευαγγελίου. Σας εύχομαι να έχετε μια καλή εβδομάδα. Γεια σας. Thank you.